Αισθητά μειωμένη ήταν η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να τηρούν τις αποστάσεις ασφάλειας, έχοντας λάβει τα μέσα προστάσιας και ψωνίζοντας τα απολύτως απαραίτητα. Εξ αποστάσεως και λίγα. Ναι. Κάθε πότε βγαίνετε από το σπίτι σας? Τώρα έχω να βγω περισσότερο από 15 μέρες. Βγήκατε σήμερα, λέει, πρώτη μέρα? Στη λαϊκή έχω να έρθω περισσότερο από ένα μήνα. Βέβαια, μένουμε στο σπίτι για να προσέχουμε για να έχουμε. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο από εδώ και πέρα? Τα παιδιά μου. Αυτά. Τα παιδιά σας πού είναι? Τα μισά εδώ, τα άλλα μισά στο εξωτερικό. Τηρεί τα μέτρα ο κόσμος, είναι όλοι μάσκες με γάντια, με οι αποστάσεις κρατιούνται εδώ πέρα στη λαϊκή, ειδικά κανονικά. Εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει κίνηση, έχει τρομοκρατεί ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ τον ονομάζω παρανοϊό. Εγώ είμαι παραγωγός. Αλλά εάν σταματήσει ο πρωτογενής τομέας, είναι όλα τελειωμένα. Από όλους πληττόμαστε. Και θα πρέπει το κράτος να μας στηρίξει. Όχι, τώρα δεν έχει καθόλου κίνηση. Μα καθόλου, δεν κατεβαίνει ο κόσμος, φοβάται. Και στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, έμποροι και παραγωγοί τονίζουν την ανάγκη στήριξης από το κράτος, περιγράφοντας την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Έχει μεγάλη πτώση, δεν έχει πολλή κίνηση. Η κίνηση έχει πέσει πάνω από 50% στις λαϊκές αγορές. Έχω μεγάλο πρόβλημα όλοι οι αγρότες όσον αφορούμε τα χειπευτικά. Κάνουμε 2 μέρες τη βδομάδα λαϊκή, πετούμε τα προϊόντα μας. Καλά το βλέπετε, δεν υπάρχει πολλή κίνηση. Τα μέτρα ασφάλειας τα κρατάμε όλοι. Ζητάμε να μας επαγγώσει και εμάς τις δόσεις μας και να μας δώσει το επίδομα. Να μας επαγγώσει το ΕΦΚΑ, τις τράπεζες, όπως έγινε και όλες τις επιχειρήσεις. Υποδουλεύουμε, δεν δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πετάμε τα προϊόντα μας. Προσπαθούμε να κρατηθούμε ανοιχτοί για το καλό του τσινού, για όλο τον κόσμο, και για εμάς, αλλά και για τους καταναλωτές. Διότι αν γκίσουν οι λαϊκές, υπάρχει μέγα πρόβλημα. Ο κόσμος με αυτή την κρίση δεν μπορεί να τα αποφέρει. Σε αισιοδοξία, υγεία, να προχωρήσουμε. Λίγο δύσκολα, αλλά όλα θα το περάσουμε και αυτά. Όπως επισήμαναν, αρκετές ποσότητες αγροτικών προϊόντων καταλήγουν στις κομματερές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, μετά τη λήξη της λαϊκής αγοράς, παραγωγοί διαθέτουν δωρεάν τα προϊόντα τους σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Όλα τα πράγματα κάνουμε δώρο. Σε ανθρώπους που δεν έχουν, που έχουν ανάγκη. Το τέλος λαϊκή. Εντάξει, το ξέρουν πιο πολύ και μόλις κλείνει η λαϊκή έρχονται και τους γεμίζουμε στις τσάντες. Τι θα πάμε πίσω, αφού στα χωράφια καταστρέφονται τεράστιες ποσότητες.